Επιστρέφουμε πίσω στους επικίνδυνους δρόμους του χειμώνα. Στο προηγούμενο βίντεο σας άρεσε πάρα πολύ το normal που κάναμε. Αν δεν το είδες, να πας να το δεις. Γι' αυτό σήμερα θα κάνουμε το hard, το οποίο όχι μόνο είναι πιο δύσκολο, αλλά έχει και κακοκαιρία σήμερα. Δεν βλέπεις που πας! Πάω εγώ με το ένα μου το μάτι. Θα συνεχίσουμε με ίδιους κανόνες. Τυχαίο αμάξι. Και όποιο αμάξι φτάσει το πρώτο checkpoint, που είναι τέτοια campfires, θα προσπαθήσουμε να τερματίσουμε με εκείνο το αμάξι όλο το map. Πρώτα να κάνουμε ένα test random. Ωπα ρε, περίμενε! Δεν πάει ρε! Ήθελα να κάνω ένα test run με το κλασικό αμαξάκι μας εδώ πέρα που μας δίνει defaultάκι εδώ. Να πάρουμε μία γεύση από τι δρόμους έχουμε εδώ πέρα και καλό ξεκίνημα. Έλα, μπορώ να το σώσουμε. Δεν μπορώ να το σώσουμε. Το θέμα είναι ότι τώρα πέφτεις και δεν βλέπεις που ακριβώς πέφτεις. Δεν ξέρεις αν θα ζήσεις ή όχι. Ξέρεις τι, αν έχεις σκύψει λίγο, νομίζω το ζεις. Και εσύ αν σκύψεις λίγο και δεις την περιγραφή του βίντεο, θα βρεις καταπληκτικές προσφορούλες για games από enema.com. Ελληνικές PlayStation Plus κάρτες για να παίζεις online ή οποιαδήποτε άλλη δωρόκαρτα και top-up για αγαπημένα σου video games. Γενικά μεγάλη ποικιλία από αυτά τα video games σε καταπληκτικές τιμές. Τσέκανε πατώντας links στην περιγραφή. Το πρώτο τυχαίο αμάξι είναι ένα ταξί. Πάλε καλέσαν τον αξιλού ταξιτζή εδώ πέρα, εδώ πάνω, δεν σας είπα. Uber την επόμενη φορά. Είναι και manual. Παιδιά, δεν πάει. Ωραία, ξεκινάμε Δευτέρα, χαλαρά, ωραία, ωραία. Και φύγαμε, θυμάστε, πρέπει να προσέξουμε στην πρώτη στροφή, γιατί οδηγεί στον γκρεμό και εμείς θέλουμε να φτάσουν οι υπεβάτες μας στο προορισμό τους. Ωραία, ωραία. Ναι, 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 ναι. Θα πάει υπέροχα αυτό. Θέλατε 20-25 λεπτά βίντεο? Νομίζω θα το πάρετε σε αυτό το βίντεο. You spin me right round, baby, right round. Παρόλο που δυσκολεύεται και αυτό, μόνο να φύγει από την εκκίνηση έχουμε. Μήπως να το κάνουμε checkpoint εδώ πέρα? Δες τι γίνεται ρε φίλε. Είναι όλο πάγος αυτό ή έπαιξε ρόλο και κακοκαιρία που έχουμε βάλει εδώ? Πολύ σιγά να προσπαθήσουμε να πάρει. Ωραία, δεν βλέπω. Εκεί. Δεν βλέπω. Γιατί έτσι βλέπω νομίζεις, ε? Νομίζεις έτσι εδώ πέρα εγώ βλέπω το. Α, καλά. Ξέρεις τι, αυτό είναι ταξί. Παίζει να το κατεβεί με την ευκολία μέχρι που να βρούμε ένα δέντρο όπως το... Ναι, δεν περίμενα ότι θα βρεθώ με φορτηγό εδώ πέρα, το οποίο δεν βλέπω. Ωραία, βάλε Δευτέρα. Πατάμε το clutch. Και κάπου πάμε τώρα. Δεν ξέρω γιατί καν προσπαθώ το φορτηγό. Κυρίως έχω απορία τι θα γίνει άμα πάρει αυτό το κατήφορο. Ξέρεις τι, το φορτηγό έχει φτάσει πιο μακριά από όλα τα αμάξια μέχρι τώρα, έτσι. Λογικά το... κάτι είπα, ε. Άκυρο, το παίρνω πίσω. Ωραία, μάνα μου πάνε. Παιδί, αλήθηκε. Αφού έχουμε δοκιμάσει το φορτηγό, ας δοκιμάσουμε και pigeons σε αυτήν την φάση, που λέει ο λόγος. Κάτσε, προσεκτικά, έτσι, δεξιά. Ξέρεις τι, actually, το pigeon, επειδή είναι λεπτό, μπορεί να τα πάμε λιγάκι καλύτερα. Δεν βλέπω πάω. Ωραία, φρένα, σιγά, σιγά. Ωραία, ξέρεις τι, το pigeon παίζει να συμφέρει σε αυτό το map, γιατί είναι αρκετά στενός ο δρόμος. Κοίτα, το μικρό αμάξι που κράζουμε όλους στο BMG Drive έχει φτάσει πιο μακριά από το μεγαλύτερο αμάξι στο BMG Drive, έτσι. Πάμε κανένα φως να ανάψουμε. Όχι, πως να μας βοηθήσει. Πάλι πρώτη. Πρόβλημα. Σιγά πίσω. Να πάρουμε φόρα. Ωραία. Κοίτα, έχουμε κινήτρο εκεί πέρα πίσω. Αν χρειαστούμε, αν βρω κουμπί στην τιμονιέρα μου, θα το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά μέχρι τώρα το pigeon εδώ πέρα φαίνεται να έχει προοπτικές να τερματίσει αυτό το map. Αυτά τα ύπολα εδώ, τα κατήφορα ανήφορα που δεν βλέπεις την επόμενη στροφή, εκεί είναι το πρόβλημα. Χαλαρά. Ου, πέτρες. Θυμάστε πέτρες από προηγούμενο βίντεο. Όπα, εδώ πέρα. Αυτό εδώ τώρα. Πού πάμε. Ωραία. Φρένα. Όχι, το χάσαμε. Και ήλπιζα ότι αυτό εδώ πέρα θα μας φτάσει στο τέλος, ρε φίλε. Μ' άρεσε. Ωραία, τούμπες που έχει κάνει. Ωραία. Ου, δέντρο. Ωραία, μια χαρά, παιδιά.
Ο οδηγός εκεί πέρα τον βλέπω μια χαρά ζωντανό. Έχω ξενερώσει ήδη. Με που πάτησε να μου δώσει άλλο αμάξι, έχω ξενερώσει. Εδώ πέρα αυτό είναι με slicks. Είναι με slicks. Slicks στα χιόνια, στους επικίνδυνους δρόμους. Έχει και κακοκαιρία. Έχει φτάσει αρκετά μακριά εδώ που έχω. Ξέρεις τι, δεν τα πάνε και πολύ άσχημα τα slicks εδώ πέρα. Ναι. Η διαστροφή έβγε και αυτό εδώ πέρα με τα slicks. Με το που μίλησα δηλαδή, έτσι. Να δεις τι ωραία θα πήγαιναν τα slicks εδώ πέρα στα χιόνια το. Κοίτα το Hammer είναι υπέροχο off-road αμάξι, αλλά είναι πολύ χοντρό για αυτούς τους στενούς δρόμους εδώ πέρα. Το έχω βάλει σε low gear, έχω κλειδώσει όλα τα differentials. Φαίνεται να πηγαίνει σχετικά καλά. Είναι σχετικά δύσκολο με τη μονιέρα, γιατί αυτή τη στιγμή με ένα χέρι οδηγάω. Το άλλο χέρι είναι πάνω στο ποντίκι για να μπορώ να κοιτάω πού πάω. Εδώ πριν χάσαμε δύο φορές. Αυτή τη φορά το χαμεράκι εδώ πέρα το πέρασε με φρένα και έχει λίγες πέτρες. Ανήφορο δεν μασάει. Σε ανήφορα δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα με το χαμεράκι. Στα κατήφορα με το βάρος που έχει και φρένα που πιθανόν να μην έχει, πιθανόν να έχουμε πρόβλημα. Επίσης έχουμε πέτρες, οι οποίες πέτρες πλέον είναι και ύπουλες, πάνε και στις στροφές. Δεν μας νοιάζει που δεν μπορούμε να κατεβούμε στα κατήφορα τις στροφές. Έχουμε στις κατηφορικές στροφές και πέτρες τώρα. Λες το Hammer, λες εσύ, πες μου στα κόμμες εσύ. Έλα, ανέβα, μια χαρά ρε. Ωραία, ωραία, έχω μεγάλες ελπίδες. Α, δεν κάνω καμιά βλακία, τουλάχιστον να φτάσω, ξέρω, το πρώτο checkpoint. Για να μην μου δώσει μετά, ξέρω, κανένα Honda Civic. Ωραία, φίλε, εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, περίμενε, πού πάω. Πες μου ότι πρέπει να πάω κάτω. Ωραία, παιδιά, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, να ξέρετε. Αυτή τη στιγμή έχουμε το μέσο στο φούλ εγώ. Όσο πιο σιγά γίνεται. Ο, στρίβουμε κιόλας ήδη. Ρε φίλε, δε. Αυτό. Αυτό είναι. Φαντάζομαι να έρχομαι εδώ με το φορτηγό. Δε. Απλά θα το σταματούσα και θα κάνω restart, ρε. Δεν θα χωρούσαμε τίποτα το φορτηγό εδώ πέρα. Το χαμεράκι εδώ όμως. Το χαρμεράκι εδώ πέρα μια χαρά τα πάει. Έλα να ανεβούμε αυτό, γιατί αν πάμε πίσω θα έχουμε πρόβλημα, να ξέρεις. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα όπως έχουμε πρόβλημα τώρα. Ω, μπλεχτήκαμε. Παιδιά, αυτό πρέπει να το ισώσω κάπως ή να περάσω πάνω από την πέτρα, ένα από τα δύο. Νομίζω ότι να περάσω πάνω από την πέτρα ήταν κακή ιδέα, ρε. Το έχει. Oh, yes! 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 Λίγο πίσω. Πολύ λίγο. Και κατευθείαν μπροστά, κατευθείαν μπροστά. Έλα, το έχει. Ναι, το σώσαμε. Βλέπεις, γιατί λέω ότι το πίτζον παίζει να βόλευε. Το πίτζον εδώ πέρα θα περνούσε πολύ πιο εύκολο από το Hammer. Το Hammer είναι πολύ χοντρό, ρε φίλε. Σκέψω τι περάσαμε μόλις τώρα, από τα πιο δύσκολα πράγματα και δεν έχουν περάσει ούτε ένα checkpoint. Δεν θέλω να φανταστώ τι θα έχει στο τέλος, ρε. Πιθανόν να έχει πρώτο checkpoint εδώ πέρα. Πιθανόν να έχει ένα πρώτο checkpoint. Όχι, δεν έχει πρώτο checkpoint. Έχει μόνο στροφή, δεν έχει checkpoint. Φοβάμαι να πάω πίσω. Γι' αυτό τι λέω, να σκαρφαλώσω το βουνό και θα το μετανιώσω σε λίγο αυτό, έτσι. Είμαι σίγουρος ότι θα το μετανιώσω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Μπορείς να κατεβείς λίγο, έτσι να γλιστρήσεις λίγο. Ωραία, μια χαρά. Το καταφέραμε. Φουλ γάζει τώρα και ελπίζουμε σε μία ώρα να σκαρφαλώσουμε αυτό εδώ πέρα το ανήφορο. Ένα checkpoint θα ήταν πολύ τέλειο τώρα, αλλά δεν γνωρίζω αν στο hard mode. Είναι hard mode, δεν ξέρω αν έχει checkpoint. Επίσης, δε στη στροφή εγώ τώρα. Πρέπει να κάνω εδώ πέρα. Έλα. Το turning radius μας στο Hammer δεν είναι πολύ καλό, γι' αυτό. Βάζω λίγο νεκρή να πάω. Πίσω είπαμε να πάμε. Πίσω πρέπει να πάμε. Όχι μπροστά. Ωραία, πάμε λίγο πίσω. Λίγο. Ωραία, φρένο. Και τώρα D και στρίβουμε. Και ελπίζω μας κάνεσε αυτό. Δεν μας κάνεσε. Δεν το ρισκάρω. Έλα, θεωρητικά τώρα είμαστε κομπλέ. Ευθεία. Μπράβο, ρε χαμεράκι μου, μπράβο. Λίγες πέτρες δεν μασάει. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι λίγες πέτρες, είναι λίγο παραπάνω πέτρες. Δεν ξέρω πού πρέπει να κοιτάω, αριστερά ή δεξιά. Αριστερά θα να πατήσω μία πέτρα, γιατί θα βρεθώ ανάποδα στον κρεμό. Δεξιά όμως θα πατήσουμε λίγο παραπάνω έξω και θα βρεθούμε στον κρεμό. Έλα, δεν μασάει. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανεβαίνει τόσο εύκολα τα ανήφορα, ρε φίλε. Βλέπω checkpoint! Ω, oh, FPT.
Επιτέλους ρε φίλε, μπορεί να βγω λίγο έξω. Καταρχάς Ctrl R και λίγο να βγούμε έξω, να δεσταθούμε εδώ πέρα στην φλόγα. Ωραία, δεσταθήκαμε. Συνεχίζουμε από εδώ και πέρα με το χαμεράκι, το οποίο όπως έχω μάθει δεν μασάει στα ανήφορα. Τώρα στα κατήφορα είναι άλλη περίπτωση, αλλά εδώ καλά είναι. Μια χαρά, έτσι λίγο χώμα. Γι' αυτό φτιάχτηκε το Hammer και για πολλά άλλα. Λέω και εδώ, πού είναι ο πάγος που είχαμε στο προηγούμενο level? Νάτος εδώ ο πάγος. Νιώθω ότι δεν καταλάβει το Hammer ότι είναι πάγος. Εδώ κάτσε να δούμε με φρένα. Όχι, okay, εξιστεί, με τα φρένα καταλαβαίνει ότι είναι πάγος. Γλίστρα λίγο παραπάνω. Έλα μια χαρά, εδώ πέρα λίγο αριστερά. Νιώθω ότι έχει χαλαρώσει λίγο τώρα πέρα εδώ το level. Πριν ήταν πολύ πιο δύσκολη η φάση. Λέω, χαλαρά, κάνω λίγο cruising εγώ εδώ πέρα. Ωραία. Άμα γίνει τίποτα, θα με ακούσετε, μην αγωνέσαι. Όλα καλά εδώ κάτω. Για όχι, Μιχάλη Πέτρα, την γλίτωσα. Έτσι. Ωρε φίλε, αυτό εδώ τώρα αριστερά, πόσο προβληματικό είναι, πόσο μεγάλο. Όχι και πάγω, ε. Το πρέπει να πάμε λιγάκι έτσι δεξιά. Δεν χτύπησα καν το καθρεφτάκι μας, έτσι, καταλάβεις πόσο κοντά περάσαμε από πέτρες. Με αυτή την κάμερα με τίποτα, ρε. Μόνο σε αυτή την περίπτωση εδώ που βλέπω που πάω, ναι, με αυτή την κάμερα ευκολάκι θα το έκανα. Τώρα, ας πούμε, εδώ κάτω δεν ξέρω τι έχει. Μπορεί να έχει μια πέτρα και θα πάμε πίσω στο checkpoint. Ρισκάρω αυτή τη στιγμή. Α, ρίσκαρα πολύ, ξέρεις τι. Μια χαρά είμαστε. Πίσω στο checkpoint. Τόση ώρα ξέχασα να ανάψω τα φώτα, ρε. Ωραία. Πρέπει να βάλω την κάμερα λίγο πάνω να βλέπουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Δεν βοήθησαν τα φώτα να δω τι έχει πιο μπροστά. Ωραία, λίγο δεξιά εδώ πέρα το έχουμε μάθει τώρα και αμέσως αριστερά. Μια χαρά. Μετά από δεύτερη προσπάθεια το περάσαμε. Ελπίζω δεν θα κάνουμε άλλα λάθη γιατί παίρνουν πολύ χρόνο. Αυτά τα λάθη τώρα τι έχει πέρα. Τι έχει εδώ τώρα, έχει πάγο. Ωραία. Όχι. Στρίψε. Όχι, πα. Το Hammer έχει το κάνει τόσο σκολότουμπε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και ακόμα όλα τα λάστιχα είναι εκεί. Μηχανή φαίνεται να λειτουργεί. Εντάξει, τώρα δεν λειτουργεί. Engine broken πλέον. Νομίζω χρειάζομαι κάμερα φάση GTA 2 ή 1. Όχι. Όπα. What a save. Να πω εγώ εκεί πέρα, έτσι. Οι κάμερες στο GTA 1-2 ήταν από πάνω, ξέρω εγώ. Για όσους δεν γνωρίζουν, πιθανόν το 90% που βλέπουν αυτό το βίντεο. Εντάξει, συνεχίζεται το ίδιο theme στο να προσπαθώ να μην ρίξω το Hammer από τον κρεμό. Όχι. Έκανα bounce από τις πέτρες. Μια χαρά, έλα, ξέρεις τι, όπως είναι, πάμε πίσω. Μπορούμε, πάμε πίσω πάνω. Με το ίδιο αμάξι θα βγούμε. Νομίζω κάπου από εκεί πάνω έπεσα. Η αλήθεια λέγεται δεν θυμάμαι πού έχουμε πέσει. Νομίζω έχουμε περάσει από εδώ, ε. Ή νομίζω εδώ πέσαμε. Νομίζω ακουμπήσαμε κάπου εδώ πέτρα. Ναι, αυτή η πέτρα μπροστά μας είναι που ακουμπήσαμε. Χρειάζεται να το πατήσουμε λίγο. Ωραία. Το περάσαμε αυτό. Ωραία. Συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει πονέσει το χέρι μου, έχει πονέσει η πλάτη μου. Ελπίζω δεν πρέπει να κατέβω κάτω. Ωραία. Τελικά νομίζω ότι πρέπει να κατεβούμε κάτω. Έτσι που το βλέπω και βλέπω εκεί πέρα μακριά. Βλέπω ένα ωραίο checkpoint που το χρειαζόμασταν μετά από όλο αυτό το βάσανο που έχω περάσει. Εδώ όμως σιγά βλέπεις πόσες ύπουλες άσπρες πέτρες έχει. Να τρακάρουμε σε μία, θα πάει ο άξονας και δεν θα φτάσουμε το checkpoint. Ωραία, δεξιά τώρα εδώ. Το ρισκάρω λίγο, παρόλα αυτά ήρθαμε στο δεύτερο μας checkpoint. Δεν θα βγω τώρα να βράσω εδώ πέρα, βράσαμε στο προηγούμενο αρκετά. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει παρακάτω. Δεν κάνω ένα shortcut εδώ πέρα, ε. Θες να πεις τώρα το Hammer δεν μπορεί να κάνει αυτό το shortcut εδώ? Θέλω να το δοκιμάσω ρε φίλε, θέλω να το δοκιμάσω. Θα πρέπει να το πάμε λιγάκι πιο ευθεία και μετά αριστερά. Και φρένα. Ωραία, άμα δεν γύρει πίσω, μόλις κάναμε το καλύτερο shortcut. Το θέμα είναι τώρα, πρέπει να πάμε σιγά σιγά πίσω, χωρίς να πέσει. Βάλε πισινή. Ωραία. Πέσε κάτω. Πέσε κάτω. Σιγά.
κατεβήκαμε ρε. Μια χαρά, γλιτώσαμε μια στροφή, έτσι. Μπροστά είμαστε μια χαρά, τίποτα χαλασμένο. Στο προηγούμενο πόσα checkpoints είχε, 4 ή 5. Νομίζω 4 με το 5 να είναι τερματισμός. Άρα θεωρητικά έχουμε άλλα 2 checkpoints μας μπροστά μας πριν τον τερματισμό, ε. Εδώ κάτω τώρα δεν βλέπω τι έχει. Δεν βλέπω τι έχει, έχει πέτρες. Χαλαρά έτσι από δεξιά να περάσουμε τις πέτρες. Να προσέξουμε λίγο μην πέσουμε στον γκρεμό. Δεν ξέρω γιατί έχω έρθει εγώ λίγα και πιο αριστερά, λες και θα βοηθήσει να δω κάτι παραπέρα στο παιχνίδι. Ή όταν κάνω αυτό εδώ πέρα, λες και θα δω μπροστά από το καπό του αμαξιού. Όπα! Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Είναι κάποιο easter egg εδώ πέρα? Μπορώ να μπω μέσα, ανοίγει αυτό? Είναι άμα είναι βράδυ, ξέρω εγώ, να έχεις που να κοιμηθείς. Και να μην αγχώνεσαι για τον γέτη που μπορεί να έρθει τη νύχτα να σε πάρει. Κοίτα, αυτές οι μεγάλες πέτρες είναι λίγο επικίνδυνες, γιατί να πατήσουμε λίγο παραπάνω, κάνουν bounce τα λάστιχα και φεύγουμε στο γκρεμό κάτω. Ωρε, μια στροφάρα τώρα. Ω, βλέπω πολλές στροφάρες, παιδιά. Ωρε, τι είναι αυτό, ρε! Πώς το κατεβαίνω εγώ αυτό εδώ? Ωρε, μάνα μου τώρα. Ξέρεις τι, μας έχει... Άμα αν είχε γκρεμό τώρα στα αριστερά, δεν θα στρίβω με τίποτα. Τουλάχιστον τώρα, στρίβω, ok, και λίγο φρένο. Έλα ρε, ήταν πιο εύκολο παρά ό,τι περίμενα. Νομίζω έχει άλλη μία στροφή μπροστά όμως που έρχεται παρόμοια. Όσο πιο ανοιχτά γίνεται, ωραία, και αρχίζουμε και στρίβουμε. Αρχίζουμε και στρίβουμε. Έτσι λειτουργεί και με το φορτηγά, όπως το ξέρω. Αν έχει τέτοια στροφή, παίρνεις όσο πιο ανοιχτά γίνεται για να καταφέρεις να στρίψεις. Εδώ τώρα αυτό είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω ποια γωνία να βάλω την κάμερα. Εδώ πέρα νομίζω είναι καλά, ε. Όπα, όπα, σιγά, σιγά, σιγά. Φρένα, 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 στρίψε, στρίψε, στρίψε. Oh yeah! Easy peasy lemon squeezy το χαμεράκι, ρε! Έχει μία γέφυρα. Υπάρχει κάποιο κόλπο μέσα στην γέφυρα ή μετά την γέφυρα? Καμία τρύπα. Κάνας γκρεμός έτσι που το ακούει τη γέφυρα. Ά, μην πέσουμε κάτω. Ωραία, προσεκτικά θα είναι κρίμα να στο κάνουμε σε μια κολόνα μέσα στη γέφυρα μετά από όλο αυτό που έχουμε κάνει, έτσι. Hey! Shortcut! Checkpoint! Ωραία, αυτό ήταν γρήγορο εδώ πέρα, μπαμ μπαμ! Και βλέπω εκεί πάνω θα πρέπει να πάμε, ε. Ωραία, κάναμε και ένα μικρό pit stop. Φτιάξαμε το χαμεράκι μας, χρειάζονταν μετά από εκείνο το shortcut που πήραμε. Και συνεχίζουμε την πορεία μας προς τον τερματισμό. Θα το κάνουμε σε αυτό το βίντεο, ας βγει 20 λεπτό αφού σας αρέσει. Και αφήνετε likes, subscribes και shares. Ωραία, έλα, έλα, έλα. Ωραία, τι έχουμε εδώ πέρα. Στενεύει λίγο ο δρόμος εδώ πέρα, ε. Βλέπω. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι θέλει να κάνουμε εδώ πέρα. Αυτό που δεν θέλω να κάνω. Ωραία, φίλε. Α, εδώ τώρα. Όχι, αυτό ήταν. Αου. Καλά είμαι. Να με τραβήξει κάποιος πάνω, μπορεί. Ωραία, το έχω βάλει σε first person, ωραία. Για να το κρατάω όσο... Α, δεν βλέπω που πάω, ε. Δεν νομίζω ήταν καλή ιδέα τελικά το first person, ε. Δεν ήταν, ε. Δυστυχώς δεν φαίνεται να ήταν καλή. Αου. Ωραία. Πού πάμε? Στο δέντρο. Προσπάθεια νούμερο 3. Σε αυτό το περίεργο σημείο που... Μας έβαλε ο creator να οδηγήσουμε. Έλα δεξιά. Ωραία. Σιγά. Έχει πέτρα. Οι πέτρες είναι επικίνδυνες. Αν το στρίψουμε λίγο δεξιά, να φιλήσουμε έτσι λίγο την πέτρα. Μια χαρά, εγώ να πω, το πήραμε τελικά εδώ τώρα. Το pigeon εδώ πατημένο θα το παίρνουσε. Από την άλλη, δεν ξέρω, θα ήταν εδώ πέρα το pigeon. Πέτρα. Όχι. Σώστο. Έλα! Το σώσαμε, ρε. Τι παιχταράς που είμαι. Τι οδηγάρας, ρε. Η χαμεράρα εδώ πέρα. Η καλύτερη random επιλογή που μας δώσει το παιχνίδι. Παρόλο που δεν μπορεί να στρίψει καθόλου. Ωραία, κατεβήκαμε κάτω. Ανεβαίνουμε πίσω πάνω από ό,τι φαίνεται. Φαντάσου να μας πέφταν και πέτρες πάνω από το βουνό. Hard plus θα λεγόταν η επιλογή. Κοίτα, έχουμε περάσει τρία checkpoints έχουμε περάσει. Παίζω εδώ και 50 λεπτά. Το μιώθω ότι κοντεύουμε τον τερματισμό μόλις κάνουμε αυτή την στροφή. Να το ρισκάρω. Το ρίσκαρα. Την πήραμε τη στροφή χωρίς να χρειάζεται μια πισινή. Εδώ έχουμε λίγες μπέτρες, οποίες πρέπει να τις... Δυστυχώς πρέπει να τις σκαρφαλώσουμε με το χάμερ, γιατί αλλιώς θα βρεθούμε στον γκρεμό. Ωραία, εδώ τώρα, χαλαρά. Δεν βιαζόμαστε πουθενά. Εδώ θα κάτσουμε όση ώρα και μας πάρει, είπαμε, έτσι. Ωραία, φίλε, αυτή εδώ η πέτρα τώρα.
χτύπησε κατευθείαν, χτύπησε κατευθείαν. Ωραία, μια χαρά. Εδώ τώρα μπλεχτήκαμε. Αου, 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 οιοιοιο, αου. Θες να μου πεις τώρα, έτσι, ότι νιώθω το χάμερ, ε? Συνεχίζουμε την πορεία μας. Ωραία, θέλουμε λίγη φόρα, λίγη φόρα, λίγη φόρα, λίγη φόρα. Και το σκαρφαλώσαμε. Ήτανε λάθος που κάναμε πριν αυτό. Άλλη μία πέτρα, αν και δεν βλέπω που πάω αυτή τη στιγμή. Ω, περίμενε, πάτα του, μην βρεθούμε πάλι πίσω, αν και δεν έχει πάγο εδώ πέρα. Κι άλλο checkpoint! Έλα ρε, αυτό είναι... Αυτό θεωρητικά θα είναι το τελευταίο checkpoint και μετά είναι τερματισμός, έτσι. Ω, έτσι ήταν στο προηγούμενο. Δεν ξέρω αν θα είναι και έτσι εδώ. Παρ' αυτά, Control R! Και συνεχίζουμε να σκαρφαλώνουμε. Δεν νομίζω να έχει δρόμο κάτω πλέον. Μόνο στο τέλος που θα το ρίξουμε κάτω από τον κρεμό στον τερματισμό. Αλλά τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα, παιδιά. Τώρα δυσκολεύεται το game. Άμα ισχύει το ίδιο με το προηγούμενο, το normal map, που στο τέλος δυσκολευτήκαμε αρκετά. Εδώ δυσκολευτήκαμε σε όλο το δρόμο. Θεωρητικά στο τέλος θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ωρε, πάγος και κατήφορο δεν πάνε μαζί. Και έχει και πέτρες. Δεν φρενάρω καν. Το πήραμε μια χαρά. Του πατάω και λίγο εδώ πέρα. Έτσι. Γιατί του πάτησε εκεί πέρα έτσι. Έλα, μια χαρά, τραβήξτε πάνω και από εδώ. Ωραία, πάμε πίσω σε αυτό το texture του δρόμου. Δεν ξέρω, είναι πάγος με πέτρες. Το βλέπεις πως είναι περίεργο. Εδώ κάτι έχει πέσει, κάτι έχει χαλάσει. Το είδες εκεί εδώ. Να δούμε πόσοι προσπαθήσαν να σκαρφαλώσουν αυτό εδώ πέρα. Και λογικά λίγοι τα κατάφεραν, έτσι. Και θα είμαστε εμείς από αυτούς τους λίγους. Well, θα είμαστε. Περίμενε. Μπορεί να μου πέσει το ρεύμα και να μην προλάβω να την τερματίσω. Ωραία, τι ανηφόρα είναι αυτή, ρε. Δεν μασάει, ρε. Δεν μασάει αυτό εδώ πέρα. Ωραία, χαλαρά εδώ πέρα. Το ζω εγώ και σε αερισμό. Και δούμε και εγώ μαζί με το αμάξι εδώ. Εδώ τώρα δεν βλέπω πίσω στην έξω κάμερα. Ωραία, μην πέσει τώρα. Έχουμε φτάσει σε μία στροφή. Θα την πάρουμε ανοιχτά και στρίψε. Νομίζω δεν θα τα καταφέρουμε. Ή θα τα καταφέρουμε. Να, νομίζω θα πρέπει να δώσουμε μία πισινή. Ή μπορεί και όχι. Περίμενε. Έλα. Μια χαρά, ρε. Θα μπορούσα να φέρω και τρέιλ τροχόσπιτο μαζί μου εδώ πάνω, ρε. Θα ήταν ενδιαφέρον challenge αυτό το βίντεο. Να δοκιμάσω να κάνουμε οποιοδήποτε αμάξι που να έχει και τροχόσπιτο από πίσω και να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε με τροχόσπιτο να πάμε για κάμπινγκ στα βουνά. Νιώθω ότι με controller θα ήταν πολύ πιο εύκολο παρά με τη μονιέρα και πεντάλια, ξέρω εγώ, γιατί πρέπει να κάνω πολλές κινήσεις με τα χέρια μου. Με control, λίγα triggers, λίγο joystick. Ωραία, τι γίνεται. Εδώ, μην πέσουμε. Ωραία, πίσω να βλέπουμε ευθεία που ανεβαίνουμε, τι σκαρφαλώνουμε τώρα. Νιώθω δύο στροφές να σμήνανε, το νιώθω. Αφού δεν είναι πάγος, μπορούμε να σκαρφαλώσουμε και αυτό. Ξέχασα να άψω τα φώτα μου στο προηγούμενο restart, ε. Δεν πειράζει. Βλέπω, είμαστε ψηλά τώρα, έχει περισσότερο ήλιο, περισσότερο φως. Φίλε, το νιώθω ότι αυτή είναι η τελευταία ευθεία και εκείνη η αριστερή στροφή. Θα πάμε στο τερματισμό. Ξέρετε, αυτή εδώ την πέτρα, απλά θα την περάσουμε πάνω με το χάμερ. Ελπίζω να χάλασε κανένα σωλήνα εκεί κάτω. Τελικά, παιδιά, λάθος. Έχει άλλη μια ευθεία τουλάχιστον. Δεν το νιώθω αρκετά λογικά. Ωραία, φίλε. Τώρα ξέρεις τι, εδώ πέρα χαίρομαι που έχω χάμερ. Γιατί αν είχα οποιοδήποτε άλλο αμάξι, πιθανόν να μην μπορούσαμε να περάσουμε εδώ πέρα και θα βρεθόμασταν όντως κάτω στον κρεμό. Ή θα στη χειρότερη θα μείναμε πάνω στις πέτρες, ξέρω εγώ. Ωραία, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι χοροπηδάει πολύ το χάμερ πάνω σε αυτές τις πέτρες. Πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο την πίεση στα λάστιχα. Για να τα προσπερνάει πιο εύκολα. Πάρουμε λίγο πιο αριστερά. Πολύ bouncy κανονικά. Άμα είχαμε χαμηλώσει πίεση στα ελαστικά, θα ήταν πολύ πιο εύκολο και δεν θα χοροπηδούσε τόσο πολύ. Έλα. Ανέβα. Έχει άλλη μια στροφή, ε. Το λέω λες και ξέρω. Απλά. Ναι, είναι άλλη μια στροφή, όντως. Έλα. Έλα, στρίψε! Χαμεράρα, το τερμάτισε! Φύγε!
finish! Try a run without checkpoints. Με καμία, έτσι. Με καμία χωρίς checkpoints. Δεν θα το δεματίσω ποτέ αυτό. Τέσσερις μέρες θα πρέπει να παίξω. Θα πάρουμε μία φορά να βάλουμε high gear, να ξεκλειδώσουμε τα differentials. Και ξέρετε πολύ καλά τι έρχεται. Φύγαμε, βάλε την D. And jump! Θέλω να δω τι θα μείνει από το αμάξι. Α, θα βρεθούμε τέρμα κάτω, έτσι. Μηχανή έχει χαλάσει ήδη. Ωρε, μάνα, ωρε, ωρε. Τι έχει, δεν. Παιδιά, έχει μείνει. Μηχανή, δεν δουλεύει, παιδιά. Τουλάχιστον όλα τα κομμάτια είναι δίπλα-δίπλα. Θα μπορούσαμε να το συναρμολογήσουμε πίσω.